Γεια σας παιδιά, μαθηματικά πρώτης γυμνασίου, πρώτο μέρος, πρώτο κεφάλαιο, πρώτο μάθημα, άσκηση νούμερο 5. Τοποθετήστε λέει το κατάλληλο σύμβολο ή αυτό ή αυτό ή αυτό στο κενό μεταξύ των ακόλουθων αριθμών. Δηλαδή να συγκρίνουμε παιδιά αυτούς τους αριθμούς και στα μαθηματικά όποτε μας λέει να συγκρίνουμε κάποιους αριθμούς πρέπει να βάλουμε ένα από αυτά τα σύμβολα. Αυτό είναι το μικρότερο, αυτό είναι το ίσον και αυτό είναι το μεγαλύτερο. Πρώτα απ' όλα για να πούμε μια ιστορία γνωστή από το δημοτικό. Η μητούλα δείχνει πάντα το μικρότερο. Βλέπετε εδώ που είναι πολύ μικρό. Εδώ πέρα μπαίνει το μυρμηγκάκι. Και εδώ πέρα που είναι πολύ μεγάλο είναι η αρκούδα. Α, μια αρκούδα εδώ μεγάλη. Ωραία. Σαν ένας άνθρωπος μεγάλος. Άρα έτσι μπορείτε να το θυμάστε. Ότι εδώ που έχει έτσι μικρούλι μπαίνει το μυρμηγκάκι και εδώ που είναι μεγάλο είναι η αρκούδα. Άρα το από εδώ δείχνει το πιο μεγάλο, ενώ το από εδώ η μητούλα δείχνει πάντα το πιο μικρό. Ωραία. Άρα ξεκινάμε. Πάμε να συγκρίνουμε το 45 με το 45. Τι να συγκρίνουμε όλα παιδιά, αυτά είναι ίσα. Βάζω ίσον. Πάμε να συγκρίνουμε το 38 με το 36. Το 38 είναι μεγαλύτερο από το 36. Εδώ, το 456 με το 465. Το 465 είναι μεγαλύτερο από το 456. Γιατί, μπορεί να ρωτούσε κάποιος. Έχουν ίδιες εκατοντάδες. Αλλά οι δεκάδες, θυμίζω, αυτό λέγεται μονάδες, δεκάδες, εκατοντάδες. Εκατοντάδες έχουν ίδιες. Αλλά οι δεκάδες είναι μεγαλύτερες. Εδώ είναι 6. Γι' αυτό αυτός είναι μεγαλύτερος. Εδώ πέρα αυτός είναι μεγαλύτερος γιατί ναι μεν έχουν ίδιες δεκάδες, αλλά μετά κοιτάμε τις μονάδες, αυτός έχει περισσότερες μονάδες. Γι' αυτό είναι μεγαλύτερος. Πάμε εδώ πέρα. Ποιο είναι πιο μεγάλο? Αυτό εδώ. Γιατί χιλιάδες μπορεί να έχουν ίδιες, αλλά εκατοντάδες, αυτό έχει 9 εκατοντάδες, αυτό έχει 7 εκατοντάδες. Άρα αυτό είναι μεγαλύτερο. Για πάμε και εδώ. Εδώ είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι αυτό είναι μεγαλύτερο, γιατί αυτό είναι 90.000, αυτό είναι 86.000, ρε παιδιά. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και εδώ πέρα είναι επίσης ξεκάθαρο ότι το 5.690 είναι μεγαλύτερο από το 345.